Θάνο, είδαμε ότι ναυαγεί στην πραγματικότητα το μέτρο της εφεδρεία στο δημόσιο, όμως και με το ενιαίο μισθολόγιο υπάρχουν προβλήματα, το ενιαίο μισθολόγιο και το βαθμολόγιο, καθώς υπάρχουν υπηρεσίες τις οποίες ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί. Ακριβώ, Αντώνη, παρότι έχουν περάσει δύο μήνε από την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στο στενό δημόσιο τομέα, δεκάδε χιλιάδε δημόσιοι υπάλληλοι προπληρώθηκαν πριν από λίγε ημέρε για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου με το παλαιό μισθολόγιο. Η αιτία είναι το γεγονό ότι ορισμένα υπουργεία, όπω το Υπουργείο Εσωτερικών και Αγροτική Ανάπτυξη, αλλά επίση και πολλοί δήμοι και μεγάλα νοσοκομεία, δεν έχουν κάνει ακόμη την επανακατάταξη των υπαλλήλων με βάση το νέο βαθμολόγιο. Άρα δηλαδή να επικαιροποιήσουν και τι νέε αποδοχέ του, καθώ το βαθμολόγιο συνδέεται πλέον με το το μισθολόγιο. Τα στοιχεία αυτά δεν τα έχουν αποστείλει στην ενιαία αρχή πληρωμών του λογιστήριου του κράτου, από την οποία πλέον μισθοδοτούνται και έτσι εκτιμάται ότι πολλοί από αυτού θα αρχίσουν να πληρώνονται με το νέο μισθολόγιο ακόμη και μέσα στο Φεβρουάριο. Στι περιπτώσει αυτέ, Αντώνη, εκτό από τι περικοπέ που θα δουν λόγω του νέου μισθολογίου, θα πάρουν σχεδόν εκαθαριστικά μισθοδοσία, σχεδόν χρεωστικά. Καθώ σε αυτά θα συμπεριληφθούν και οι διαφορέ που προκύπτουν από την 1η Νοεμβρίου, ημερομηνία έναρξη του ενιαίου μισθολογίου. Τώρα, από την άλλη, λόγω τη καθυστέρηση εφαρμογή του μισθολογίου, το οικονομικό επιτελείο τη κυβέρνηση βρίσκεται σε αναμένα κάρβουνα, καθώ οι δαπάνε δεν εμφανίζουν τι περικοπέ που προβλέπονται από το προπολογισμό. Μάλιστα, για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Διοικητική Μεταρρύθμιση ζήτησε με εγκύκλειό του μέχρι την ερχόμενη Τρίτη να μεριμνήσουν όλε οι υπηρεσίε του Δημοσίου, ώστε να κάνουν τη βαθμολογική επανακατάταξη των υπαλλήλων και έτσι αυτοί να πληρωθούν με το νέο μισθολόγιο.